Συνάδελφοι και φίλοι, ευχαριστούμε καταρχήν την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος για την πρόσκληση στην ημερίδα που γίνεται για το νερό. Θεωρούμε ότι είναι στην κατάλληλη στιγμή. Καταδεικνύει ότι με όλα αυτά που γίνονται και μετά από τον πρόσφατο νόμο που πέρασε, ότι δεν έχουμε υποστείλει τη σημαία της αγωνιστικότητας απέναντι στις διαθέσεις που έχουν για την εμπορευματοποίηση του νερού. Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να έχει και συνέχεια. Ως εργαζόμενοι δεν έχουμε υποστείλει καθόλου τη σημαία της αντίδρασης σε όλα τα σχέδια που έχουν από το 99, από το 2099, ακόμη μετά την πρώτη προσπάθεια μετοχοποίηση και σπάσιμο της ΕΙΔΑΤ. Το 12-13 με τη συλλογή των υπογραφών στη χώρα και μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές, τα συνδικάτα όλης της Ευρώπης που έγινε η κατάθεση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο των υπογραφών και έγινε ειδική συνεδρίαση για το νερό. Το 14 με την απόφαση την πρώτη απόφαση του ΣΤΕ ενάντια στη μεταφορά των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ. Το 16 με την προσφυγή μας πάλι στη δεύτερη, ενώ υπήρχε απόφαση και είναι υποκριτική η αντίδραση των συναδέλφων ή και των πολιτευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των συνοδοιπόρων, ενώ υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 14 που έλεγε το νερό δεν μπορεί να μετοχοποιηθεί, να ιδιωτικοποιηθεί και πρέπει να είναι στην κυριότητα του κράτους. Αυτοί έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια την απόφαση και μεταβίβασαν τις μετοχές σε καινούριο σχήμα που το είπαν εκτός από τα ΤΑΙΠΕΔ υπερταμείο. Το οποίο υπερταμείο έχει την κατρική του ΤΑΙΠΕΔ. Όλα αυτά λοιπόν οι εργαζόμενοι μαζί με τους κοινωνικούς φορείς, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι εμείς στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΔ μαζί μας, αντιδράσαμε, έχουμε πάρει δύο δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχουμε πάρει απόφαση για το ΣΔΙ του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας και συνεχίζουμε. Και θα συνεχίσουμε αντιδρώντας στα σχέδια που έχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, όχι γιατί είναι βίτσιο μας, αλλά γιατί θεωρούμε και είναι κοινή παραδοχή ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα, το νερό είναι αγαθό και είναι το βασικό συστατικό για τη ζωή μας. Γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε και ευχαριστούμε και για την προσπάθεια που κάνει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ να αναδεικνύει το θέμα και εμείς θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ.